Εδώ και πέντε περίπου χρόνια, κάτοικοι στην περιοχή Χρυσοβαλάντου μεταβαίνουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητε εργασίε σε αγροτικό δρόμο, ο οποίο άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα από το 2016 εξαιτία των ομβρίων υδάτων, τα οποία κατεβαίνουν από την Ούλοφ Πάλμε και με την κατάσταση να επιδεινώνεται εξαιτία των πλημμυρικών φαινομένων των προηγούμενων χρόνων. Το 2016 που δημιουργήθηκε το πρόβλημα εδώ στο δρόμο, λόγω των όμβριων νερών που φεύγουν από την Ούλο Φάλμεν και χύνονται εδώ προς την περιοχή στη δικιά μας, χωρίς να ελέγχονται. σιγα Σιγά-σιγά ο δρόμος που είχε φτιαχτεί και ο οποίος είχε φτιαχτεί από το Δήμο και ήταν σωστός, άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα. Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να περάσει και πυροσβεστικό όχημα και νοσοκομείακο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λόγοι πολιτική προστασία. Κάτι και επικαλούνται λόγου πολιτική προστασία και εύχονται να μην επαναληφθούν εικόνε πλημμυρικών φαινομένων, καθώ μεγάλε ποσότητες νερού καταλήγουν στην επίμαχη περιοχή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινούνται σε αυτόν τον δρόμο. Αλλά και πέρα από αυτό, εάν ε, 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 το πρόβλημα θα ήταν δύσκολο να λυθεί, θα έλεγα ότι τουλάχιστον ο Δήμο έχει ένα άλλο δε και δεν το λύνει. Υπάρχουν απλέ λύσει, τι οποίε τι έχουμε αναφέρει στην τεχνική υπηρεσία. Πρέπει να γίνει τυχείο και μου ζητήσαν από την υπηρεσία και προ τιμή των ανθρώπων που είναι εδώ δεξιά μου, παραχωρήσανε τέσσερα μέτρα ώστε να υπάρχει ο δρόμο που θα γίνει να γίνει ένα σωστό και για μελλοντική χρήση. Διαλύεται το δρόμο και μάλιστα προσπαθήσαμε να ρίξουμε μπάζα να μην πέσει κάποιο άνθρωπο μέσα να σκοτωθεί. Να δρομολογηθούν οι αναγκαίε εργασίε στον αγροτικό δρόμο, ζητούν κάτοικοι οι οποίοι έχουν προτείνει συγκεκριμένε παρεμβάσει στην αρμόδια υπηρεσία. Υπάρχει ένα χαρτί το οποίο έχει δεσμευτεί ο Δήμο ότι πράγματι υπάρχουν λόγοι πολιτική προστασία και ότι πρέπει αυτό ο δρόμο να φτιαχτεί πριν θρυνήσουμε κάποιο θύμα. Και μάλιστα προκλητικά κάθε φορά μου αναφέραν από το 2016 ότι σε λίγο θα γίνει, σε λίγο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα. Περνάνε τα χρόνια, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Το μόνο που κάναν, φέραν ένα γκρέιντερ πριν από τρει μήνε, λόγω του το δρόμο είχε κατεβάσει και τουλάχιστον 40 πόντου λάσπη και βγάλανε το χώμα. Τίποτα άλλο.